Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα και να τσούλες. Καλημέρα και στην Έλενα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χθες συζητούσαμε περίπου αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο, μετά την επίσκεψή σας και στο Δημαρχείο μάλιστα. Ναι. Για αυτόν τον συνεταιρισμό, για τον οποίο μάθαμε τελευταία στιγμή ορισμένα πράγματα, για την ενεργειακή κοινότητα. Μαθαίναμε ότι υπήρχε μια πρωτοβουλία πλευράς περιφέρειας, ας ξεκινήσουμε λίγο αυτό, να συνεταιριστεί όλη η Δήμη της Δυτικής Μακεδονίας με την περιφέρεια για τις ενεργειακές κοινότητες. Τελικά για τη δική σας περίπτωση και για του Δήμου Καστοριάς προχώρησε ένα άλλο σχήμα συνεταιρισμού μεταξύ δύο Δήμων. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα? Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Προχωράνε και τα δύο. Α, ναι. Δηλαδή, βέβαια, συμμετέχουμε όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χασαπίδης, ναι, στο να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, μεγάλη ενεργειακή κοινότητα, mm-hmm, με όλους τους Δήμους, την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια έχει πάρει σάρκα και οστά και πορεύεται στο δρόμο, mm-hmm, της. Mm-hmm. Προχωράμε, πήραμε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων κτλ. Θα δημιουργηθεί αυτή η ενεργειακή κοινότητα, μετά θα βρεθούν οι χώροι στους οποίους θα στηθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και θα γίνουν μάλλον στην Κοζάνη, εκεί στους χώρους που θα απελευθερώνονται τώρα στην φάση της απολιγνητοποίησης, ναι, 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 στα εργοστάσια που θα σταματάν, γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης με τη ΔΕΗ, σηκώνει η τάση δηλαδή και η ισχύς και επομένως θα προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε πρώτη φάση πόσων μεγαβάτ φωτοβολταϊκά θα κάνουμε, θα είναι αρκετά μεγάλα. Όσο το επιτρέπει ο νόμος, το επιτρέπει μέχρι 18 ΜΒ. Είχαμε συμφωνήσει επίσης να ζητήσουμε ως ΠΕΔ και ως περιφέρεια την αλλαγή της νομοθεσίας και όταν δημιουργούνται τέτοιες μεγάλες ενεργειακές κοινότητες να αυξηθεί η δυνατότητα της ισχύως, να έχουμε μεγαλύτερη ισχύ από 18 ΜΒ, για να υπάρξει ένα όφελος δηλαδή για τους Δήμους μας. Οικονομικό εννοείται. Οικονομικό. Οικονομικό. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Όχι για να πουλάμε ρεύμα στην ΔΕΗ και να εισπράττουμε χρήματα, αλλά να μειώνουμε το ενεργειακό κόστος το δικό μας. Να διαγράφουμε δηλαδή από το χρέος που μας βάζει η ΔΕΗ από την κατανάλωση που έχουμε του ρεύματος εδώ πέρα. Μάλιστα. Παράγουμε για να μειώσουμε. Να είστε αυτόνομοι ενεργειακά δηλαδή. Να είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, κύριε Νατσούλη, το κόστος το ενεργειακό στους Δήμους είναι τεράστιο. Όλοι οι φωτισμοί που υπάρχουν σε πλατείες, δρόμους κτλ., τα κτίρια, τα σχολεία, όλα αυτά τα πράγματα. Υδραγωγεία, αντλιοστάσια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για κάθε Δήμο. Δυσβάστακτο. Και τα έσοδα που εισπράττουμε είναι λιγότερα από τα έξοδα. Και είμαστε πάντα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτό θέλουμε λοιπόν να ξεπεράσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα. Άρα, πρώτη διευκρίνηση, δεν το κάνουμε για να βγάλουμε λεφτά, αλλά να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Να μειώσουμε το ενεργειακό μας κόστος. Από τα τεράστια κόστη για την ενέργεια των Δήμων. Αν θα τα συμψηφίζει, θα υπάρχει συμψηφισμός δηλαδή. Χρωστάμε στη ΔΕΗ 100.000 ευρώ, ας το πούμε, το χρόνο. Θα τις δίνουμε ρεύμα για 100.000. Θα τις δίνουμε ρεύμα, ξέρω εγώ, για 70.000 και εμείς θα πληρώνουμε τις 30. Μάλιστα, μάλιστα. Και αν μπορέσουμε κάποια στιγμή και να γίνουμε αυτόνομοι, όπως λέτε, τότε δεν θα πληρώνουμε καλύτερα τίποτα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι η μία προσπάθεια που ξεκίνησε από την περιφέρεια. Συμφωνούμε όλοι και πορεύεται. Πάμε τώρα η δεύτερη προσπάθεια είναι αυτή που ξεκινήσαμε ο Δήμος Καστοριάς και ο Δήμος Νεστορίου και την έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την περιφέρεια. Από το ξεκίνημα της θητείας μας, από το Σεπτέμβριο, κάναμε την πρώτη κουβέντα κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Κορετζίδη, ναι, και συμφωνήσαμε να στήσουμε μία ενεργειακή κοινότητα οι δυο μας, στην οποία έπρεπε να συμμετέχει και ένας τρίτος εταίρος και θα είναι η ΔΕΙΑΚ, mm-hmm, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Καστοριάς δηλαδή. Τα ποσοστά σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα θα είναι 40% Δήμους Καστοριάς, 40% Δήμους Νεστορίου και 20% ΔΕΙΑΚ. Ναι. Αυτό δεν αυτή απαγορεύεται. Αυτή είναι η μοιρασιά. Αυτή είναι η μοιρασιά. Αυτή είναι, ναι. Μάλιστα. Θα υπάρχει ένα αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ που θα
καταβληθεί αναλογικά με τα ποσοστά από τον κάθε εταίρο που συμμετέχει σε αυτόν τον συνεταιρισμό, σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα. Και αφού δημιουργηθεί, τώρα είδαμε το καταστατικό, το εγκρίναμε, θα πάμε στα δημοτικά μας συμβούλια, θα πάρουμε εγκρίσεις και από εκεί. Για να προχωρήσει, σωστό. Για να προχωρήσει το θέμα. Να πληρώσουμε και τη συμμετοχή μας, να είναι έτοιμη η ενεργειακή κοινότητα, να έχει ένα συμβούλιο και μετά να ψάξουμε να βρούμε ένα οικόπεδο, μια χρηματοδότηση. Το οποίο προφανώς θα είναι κάπου ανάμεσα στα σύνορα Καστοριάς Νεστορίου, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν είναι απαραίτητο. Οπουδήποτε βρεθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα που θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, έχετε κάποια μέρη κατά νου, ας πούμε, αρχικά. Περισσότερο είναι προς την πλευρά της Καστοριάς, είναι πιο βολικά, ίσως προς την πλευρά της Κορισσού, Λιθιάς. Α, προς εκείνη τη μεριά, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν να είναι θέμα δηλαδή να είναι κάπου, επειδή είναι συνεταιρισμός Νεστορίου. Οπουδήποτε μπορεί να μπει το φωτοβολταϊκό. Άρα περισσότερο προς την περιοχή στο Ανατολικό Τόξο, λοιπόν. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να βρούμε πιο εύκολα οικόπεδα και καλύτερη σύνδεση, να είμαστε πιο κοντά στα δίκτυα της ΔΕΗ, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχει θέμα για το πού θα στηθεί, αν θα είναι στον ένα Δήμο ή στον άλλο Δήμο. Ωραία. Είναι θέμα ότι λειτουργεί αυτή η κοινότητα, είμαστε εταίροι αυτής της κοινότητας και η κατανάλωση που θα περιορίζεται θα αφορά και τους τρεις εταίρους. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο που προχωράει. Θα πρέπει να αγοραστούν πάνελ. Αυτά θα τα αγοράζει το διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει με αυτόν τον συντερισμό. Βεβαίως. Αυτή η ενεργειακή κοινότητα που θα έχει ένα συμβούλιο. Αυτή θα αναπτύξει όλο το έργο. Και τι κόστος μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τα κόστη τώρα έχουν μειωθεί. Κάποτε για να κάνεις ένα μεγαβάτ μπορεί να ήταν και 500.000. Τώρα μπορεί να έχει μειωθεί και στο μισό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ακριβώς γνώστης των πραγμάτων για να μπορώ να το πω αυτό. Αυτό θα δούμε τι θα κάνουμε, είτε θα βάλουμε κάποια χρήματα από τους Δήμους, είτε θα πάρουμε ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενδεχομένως θα ψάξουμε και τη δυνατότητα να ενταχθεί και στον αναπτυξιακό νόμο, θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο, στη συνέχεια αν μπορέσουμε να βρίσκουμε χρηματοδότηση να αυξάνουμε την ισχύ του. Ναι. Για κάθε ένα μεγαβάτ χρειάζονται 20 στρέμματα, πρέπει να βρούμε άλλα 20 στρέμματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και έτσι άρα αρχικά ψάχνετε για 20 στρέμματα. Αυτά δίνουν ένα μεγαβάτ. 20 στρέμματα να τα νοικιάσουμε ή να τα αγοράσουμε για να μπορέσουμε να στήσουμε εκεί πέρα το πρώτο πάρκο. Μάλιστα. Με στόχο αυτόν να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος των Δήμων. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι είναι μια συνεργασία καλή. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις μας και τις προσωπικές αλλά και των δύο Δήμων. Δεν ξέρω αν είναι αρχή και για άλλες συνεργασίες ή συνεταιρισμούς. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Δήμοι να συνεργαζόμαστε, γιατί πολλά προβλήματα είναι κοινά, όπως το επόμενο που θα φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, που το έχουμε αναλύσει, που είναι το φράγμα του Νεστορίου. Το Σάββατο έχουμε. Είχαμε και την κυρία Αντωνίου νωρίτερα που θα είναι και αυτό είναι ένα έργο που αφορά όλους τους, όλη την περιοχή μας. Και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τον Δήμο Καστοριάς πρωτίστως, γιατί θα αρδευτούν 72.000 στρέμματα του Δήμου Καστοριάς και εμάς που ενδιαφερόμαστε για το μικρό υδροελεκτρικό σταθμό. Έτσι, όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτά τα έργα, είναι μεγάλα αναπτυξιακά έργα για την περιοχή μας και πρέπει να τα παλέψουμε όλοι μαζί. Επειδή υπάρχει και ο Δήμος του Άργους, προτάθηκε και στο Δήμο να το διευκρινίσουμε λίγο και αυτό, επειδή χρειάζονται τρεις συνεταίροι για να γίνει αυτή η δουλειά. Προτάθηκε και στο Δήμο, δεν ήθελε ο Δήμος. Όχι, όχι. Ο Δήμος του Άργους Οριστικού έχει προχωρήσει με την περιφέρεια. Και κάνει δικιά του ενεργειακή κοινότητα. Χωριστή. Με άλλους εταίρους. Με την περιφέρεια, νομίζω, ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Η περιφέρεια είναι η κοινή προσπάθεια που κάνουν όλοι οι Δήμοι. Με ποιον κάνει συνεταιρισμό το Άργος. Ο Δήμος του Άργους δεν ξέρω με ποιον. Μπορεί να έχει βάλει κάποια νομικά πρόσωπα δικά του. Άρα δεν, επειδή κάνει ήδη, γι' αυτό δεν επικοινωνήσατε, δεν ναι, είχατε. Ναι. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια μόνος του. Ο Δήμος του Άργους. Μάλιστα. Εμείς ξεκινήσαμε οι δύο Δήμοι, Καστοριάς και Νεστορίου. Μάλιστα. Όλο αυτό, για να πάμε και στο επόμενο θέμα, περίπου πότε το προσδιορίζετε ότι μπορεί να πάρει σάρκα και ωστά? Δηλαδή προχωράει πάρα πολύ γρήγορα μια τέτοια ιστορία? Ναι, γρήγορα. Δεν θα καθυστερήσει. Μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε τελειώσει με την σύσταση, δηλαδή τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, την καταβολή του ποσού που πρέπει να καταβάλει ο κάθε Δήμος, ο κάθε συμμετέχον δηλαδή στην εταιρεία αυτή, και στη συνέχεια θα εγγραφεί στο ΓΕΜΗ εκεί πέρα που εγγράφονται οι εταιρείες. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε. Μετά θα ψάξουμε να βρούμε, υπάρχουν και δύο υπεύθυνοι μηχανικοί των δύο Δήμων, ο Παναγιώτης ο Λιγιορίδης από πλευράς Καστοριάς και ο Στέφανος ο Μπούσιος από πλευράς Νεστορίου, οι οποίοι χειρίζονται αυτό το θέμα τεχνικά ως μηχανικοί.
για να βρούμε το οικόπεδο, να ετοιμάσουμε τη μελέτη κτλ. Και να προχωρήσουμε τη χρηματοδότηση. Δεν θα το καθυστερήσουμε. Είναι κάτι που γίνεται γρήγορα. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο και για το Σάββατο. Έρχεται τελικά, γιατί ζήτησαν και πολλοί, όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της Καστοριάς, ζήτησαν μια συνάντηση. Συμμετέχουν όλοι. Δηλαδή, χθες μας διάβαζε ο κύριος Σαββόπουλος το ποιοι συμμετέχουν και πραγματικά είναι όλοι στην κυριολεξία. Θα είναι και ο κύριος Κρέκας από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέσα από το Skype, μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την τηλεόραση. Θέλετε να μας πείτε αν πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή η συνάντηση μπορεί να σηματοδοτήσει πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση για το συγκεκριμένο έργο, την ώρα που επίσης, για να ολοκληρώσω και εγώ το ερώτημα, έρχεται στη Δυτική Μακεδονία τον Ιούνιο, χωρίς να έχουμε ακόμη το ακριβή του πρόγραμμα, και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος πρέπει να δώσει λογικά και την πολιτική λύση. Βέβαια, ο κύριος Κρέκας έχει την ευθύνη των φραγμάτων. Τι θα γίνει μετά το Σάββατο, λοιπόν, τι θέλετε λοιπόν, να γίνει? Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Καταρχήν, η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Και ο κύριος Κρέκας, και λέω από τη δική μου πλευρά, γιατί τον συνάντησα προσωπικά δύο φορές, και παρουσία του βουλευτή του κυρίου Τζιγκαλάγια μία φορά τον Σεπτέμβριο του 19, όπου τον ενημερώσαμε κτλ. Και είχε δώσει υποσχέσεις ότι θα προχωρήσει το έργο. Το γνωρίζει και ο κύριος Βορύδης, τον οποίο συνάντησα επίσης εγώ προσωπικά. Φαντάζομαι το ίδιο έχει κάνει και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης κτλ. Άρα είναι γνώστες οι αρμόδιοι υπουργοί του θέματος, του φράγματος του Νεστορίου. Εμείς κινούμαστε μεμονωμένα ο καθένας και τώρα έφτασε η ώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους τοπικούς θεσμικούς παράγοντες και φορείς, προκειμένου να πιέσουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μέχρι τώρα έτρεχε. Ίσως το δικό σας και το δικό σας, κάντε έτρεχα κάτι, εγώ. Χάνουμε το έργο, να βοήθησε σε αυτό. Ίσως και το δικό σας που είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, κάντε κάτι, χάνουμε το έργο, ίσως να κινητοποιήσει λίγο τα πράγματα. Μια κραυγή αγωνίας. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί να περνάνε οι προθεσμίες. Είπαμε ότι έπρεπε να είχε τελειώσει το έργο τον Δεκέμβριο του 2015. Δεν τελείωσε. Δόθηκε παράταση στη νέα κοινοπραξία για τον Δεκέμβριο 18. του 2018. Δεν τελείωσε. Είμαστε τώρα στο 20 και δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχει τελειώσει περίπου το 30% του έργου. Ναι. Επομένει ένα 70%. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει συναντήληψη των δύο δημάρχων Νεστορίου και Καστοριάς για το έργο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού Καστοριάς. Το έργο του φράγματος του Νεστορίου και των αρδευτικών δικτύων. Και νομίζω όλοι μας, όχι μόνο. Ναι. Νομίζω είναι λοιπόν, αυτό. Επειδή τα πράγματα, να σας πω ένα παράδειγμα. 5 χρόνια πέρασαν για να βγει ο ανάδοχος μελετητής των δικτύων, των αρδευτικών δικτύων. Δεν είναι λίγο απαράδεκτο αυτό το θέμα? Δηλαδή έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία. Και τώρα δεν ξέρω πόσος καιρός θα περάσει. Εγώ μεθαύριο θα βάλω και αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του φράγματος που πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα και να ολοκληρωθεί γρήγορα για πολλούς λόγους. Γιατί αν δεν γίνει και το φράγμα, θα χαθεί και ο υδροηλεκτρικός σταθμός. Γιατί και αυτός έχει περιθώρια χρονικά. Οι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν κάποια όρια χρονικά. Τελειώνουν. Θα το χάσουμε και αυτό το έργο. Πέρα λοιπόν από αυτό που πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί γρήγορα, πρέπει να γίνει γρήγορα η μελέτη και άρα το Υπουργείο που έχει την ευθύνη τώρα να παρακολουθεί στην εκπόνησή της και πρέπει από τώρα να αρχίσουν να ψάχνουν να βρουν χρήματα για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν όλο τον νομό Καστοριάς. Έχετε όμως, και νομίζω, αυτό, να μείνουμε σε αυτό, την αίσθηση ότι μετά το Σάββατο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έχετε αυτή τη διέστηση? Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνονται συλλογικές προσπάθειες, όταν συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς, όταν ενώνονται δυνάμεις και όταν βγαίνει μια φωνή δυνατή από όλους, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ακόμα δεν είμαι βέβαιος για τίποτε. Μάλιστα. Γιατί έχω απελπιστεί τόσο πολύ από αυτά που συμβαίνουν τα προηγούμενα χρόνια που δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλιστα. Εγώ το Σεπτέμβριο είχα πιστεί ότι αν όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά όπως είχα δηλώσει προσωπικά μετά από αυτές τις συναντήσεις με τους δύο υπουργούς, ότι την Άνοιξη τώρα θα έχει ξεκινήσει το έργο. Δυστυχώς είμαστε σε χειρότερο σημείο από ό,τι πίστευα τότε. Λοιπόν, η συλλογική προσπάθεια πιστεύω ότι θα ταρακουνήσει τα πράγματα. Θα δώσει μεγαλύτερη όθηση. Θα πιέσει περισσότερο. Και πιστεύω ότι αν έρθει και ο Υπουργός εδώ πέρα και μας δει όλους μαζί ενωμένους
να διεκδικούμε αυτό το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο. Μπορεί να ξέρει η κυβέρνηση το θέμα, αλλά αυτό που δεν ξέρει ότι είμαστε όλοι μαζί για αυτό το θέμα. Ίσως. Αυτό πρέπει να το δει. Ναι. Και πρέπει να το δει τώρα. Είναι ευκαιρία. Και πολύ καλά κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης και πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Να συγκεντρωθούμε όλοι. Ίσως με τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις που δώσαμε. Όλα με την αγωνία τους, των αγροτών. Ναι. Λοιπόν, η επιστολή των αγροτών, με την βέβαια, αγωνία βέβαια. Του ίδιου του Αντιπεριφερειάρχη ναι. Και του Περιφερειάρχη. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεκινήσει γρήγορα αυτό το βαλτωμένο έργο και να τελειώσει στους χρόνους που πρέπει να τελειώσει. Όχι άλλες καθυστερήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, υπάρχουν και κάποια θέματα αμιγώς για τον Δήμο σας. Ένα από αυτά είναι πολλά θέματα που αφορούν κυρίως δρόμους, όπως ο δρόμος Λιβαδοτόπη για Νοχώρη, συντήρηση ναι. του δρόμου είναι στο Ρίο Κοτήλη, αλλά ο δρόμος Πεύκο-Πευκόφυτο, ο δρόμος ναι. προς Ζουζούλη. Υπάρχει όμως και η σύμβαση για τον δρόμο Νεστόριο Χιονάτο Διποταμία που υπογράφεται από τον κύριο Κασαπίδη. 5,5 εκατομμύρια ευρώ εδώ. Αυτό είναι ένα έργο πολύ σημαντικό. Η μελέτη έγινε από μένα την περίοδο 11-14. Η ένταξη του έργου έγινε την προηγούμενη δημοτική περίοδο στο πρόγραμμα επενδύσεων με φορέα υλοποίησης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και υπογράφει αυτές τις μέρες, θα έρθει ο Περιφερειάρχης εδώ, είναι τα πάντα έτοιμα. Ήδη η επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας ήρθε εδώ και ουσιαστικά εγκατέστησε τον εργολάβο. Ο Περιφερειάρχης θα έρθει εδώ πέρα αυτές τις μέρες, ίσως και το Σαββάτο να το κάνει αυτό. Θα υπογράψει εδώ στην Καστοριά τη σύμβαση μαζί με την υπογραφή κάποιων άλλων συμβάσεων, συγγνώμη, για κάποια άλλα έργα και ξεκινάει άμεσα η κατασκευή αυτού του δρόμου. Πολύ σημαντικό δρόμος, πολύ σημαντικό έργο, ενώνει τις δύο μεγάλους οικισμούς του Δήμου μας, τη Διποταμία και τον Εστόριο. Που δεν υπήρχε σύνδεση, αυτό ήταν εκπληκτικό όλα αυτά τα χρόνια, ναι, δεν υπήρχε. Ήταν εκπληκτικό. Ο δρόμος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα ξεκινήσει, έχουν γίνει τα πάντα διαδικασίες, οι δημοπρασίες κτλ. Απομένει τελική υπογραφή του Περιφερειάρχη και ξεκινάει η κατασκευή του έργου αυτού. Θα γίνει εδώ, όπως είπατε, με παρουσία του κυρίου Κασαπίδη. Εδώ, ο κύριος Κασαπίδης με τον εργολάβο θα υπογράψουν το έργο. Εδώ, γιατί η φορέα υλοποίησης είναι η περιφέρεια. Παρόλο που την μελέτη την έκανε ο Δήμος Νεστορίου. Και είναι έργο που το διεκδίκησε ο Δήμος και γίνεται για λογαριασμό του Δήμου Νεστορίου. Τα προηγούμενα έργα που αναφέρατε είναι έργα που έκανε η περιφέρεια, η αντιπεριφέρεια Καστοριά στην περιοχή μας. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά έργα, πολύ καλά έργα και γι' αυτό δώσαμε... Όσα έργα διευκολύνουν τον κόσμο στην καθημερινότητά του είναι καλά. Αυτά είναι και που έχουν ίσως καμιά φορά και τη μεγαλύτερη αξία. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοσλιόπουλο που είστε. Ευχαριστώ και εγώ και τα λέμε το Σαββάτο τώρα. Και τα λέμε τώρα ελπίζουμε το Σαββάτο. Να πάει βέβαια. Καλά αυτή η συνάντηση και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά για να βάλουμε την αρχή του τέλους αυτής της εκκρεμότητας. Μάλιστα. Όλα να πάνε καλά. Το Σάββατο θα είμαστε εκεί. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να είμαστε μέσα, γιατί ζητήσαμε από τον Γιώργο Σαββόπουλο αν είναι δυνατόν να μεταδώσουμε και απευθείας αυτή την συγκέντρωση. Ίσως είναι όμως κλειστή και ίσως να μην επιτρέπεται. Θα το δούμε όμως. Αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αν βγει κάτι καλό, εδώ θα είμαστε και μετά το Σάββατο, πρώτο Θεός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.